Ο Ευρωβουλευτής κύριος Θεόδωρος Κυλακάκης, ο οποίος από το Σάββατο είναι και πρόεδρος της Δράσης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Κυλακάκη. Καλημέρα, κύριε Και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, να ζητήσω ένα σχόλιο σας και από την εμπειρία σας στην Ευρωβουλή μετά για τα γεγονότα στην Τουρκία. Κοιτάξτε, μακρόχρονη άσκηση της εξουσίας, ακόμη και όταν γίνεται με επιτυχία, όπως έχει γίνει αντικειμενικά από την τουρκική κυβέρνηση των τελευταίων ετών, η Τουρκία αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια, δημιουργεί πάντα μία αλαζονία. Και η αλαζονία είναι ο χειρότερος, ας το πούμε, σύμβουλος για μία κυβέρνηση. Νομίζω ότι ο Ερντογκάν είναι θύμα της αλαζονίας και μίας τάσης του να ελέγχει τα πολιτικά πράγματα περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, που προκάλεσε μία κοινωνική έκρηξη, και πάντα, να ξέρετε, οι κοινωνικές εκρήξεις σε μία γειτονική χώρα δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη για τους γείτονες, γιατί από τις αρνητικές εξελίξεις... Η Τουρκία είναι και μία μεγάλη χώρα. Πάντα μπορούν να συμβούν δυσάρεστα πράγματα, να αλλάξει δηλαδή η εξωτερική τους πολιτική ή να επιδιώξουν να κάνουν αποφόρτιση με στροφή σε προς θέματα εξωτερικής πολιτικής, και αυτό είναι επικίνδυνο για μας, ιδίως στη φάση. Η εκτίμησή σας είναι ότι πρόκειται για πολιτική ήττα του Ερντογάν? Πρόκειται προφανώς για πολιτική ήττα, γιατί όταν προκαλούνται τέτοιου είδους αντιδράσεις, αυτό είναι πολιτική ήττα της όποιας κυβέρνησης, άσχετα με το πώς θα το χειριστεί από εκεί και πέρα. Υπάρχει στη Μόντ σήμερα, δεν ξέρω αν προλάβατε να δείτε το δημοσίευμα, άμεση σύνδεση της πλατείας Ταχρίρ, της Αραβικής Άνοιξης δηλαδή, με τα όσα συμβαίνουν στην Κωνσταντινούπολη. Η Χουριέτα αντίθετα στο editorial γράφει ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία σύνδεση. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι εκλεγμένος, και μάλιστα εκλεγμένος δημοκρατικά και για μεγάλη περίοδο, ο Ερντογάν. Η γνώμη σας? Είναι κάπου στη μέση, γιατί είναι σωστό ότι είναι εκλεγμένος και για μεγάλη περίοδο, και αν θέλετε απέναντι σε ένα πολύ ισχυρό, μια πολύ ισχυρή κρατική δομή που ήταν αντίθετη. Μην ξεχνάμε ότι στην Τουρκία οι κρατικές δομές ήταν σκληρά αντίθετες με τους κεμαλιστές, με το κίνημα το μουσουλμανικό. Των Ισλαμιστών. Των Ισλαμιστών. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν φαινόμενα κατάχρησης και αλαζονίας εξουσίας, τα οποία ήταν ίδια με την Αραβική Άνοιξη. Απλώς αφορούσαν εκλεγμένη κυβέρνηση και όχι κυβέρνηση που ήταν, αν θέλετε, ελάχιστα δημοκρατική, όπως ήταν οι κυβερνήσεις που υπήρχαν στην Βόρεια Αφρική και αλλού στον αραβικό κόσμο. Υπάρχει και ένας, νομίζω, πολύ έντονος θρησκευτικός συντηρητισμός του Ερντογάν, το οποίο είναι η άλλη εικόνα της Τουρκίας, είναι η άλλη εικόνα απέναντι σε μια Τουρκία η οποία αναπτύσσεται, δίνει ευκαιρίες, τα καταφέρνει στην οικονομία, ναι, στην ανάπτυξη. Εκεί έχουμε μια παράδοξη μετάβαση, δηλαδή, να ξέρετε, στην Τουρκία για πολλά χρόνια οι Ισλαμιστές υποστήριζαν τα ατομικά δικαιώματα και είχαν τον ισχυρισμό ότι η θρησκευτική έκφραση καταπιέζεται στην Τουρκία. Τώρα, καθώς απέκτησαν πολύ ισχυρές βάσεις στην κυβερνητική εξουσία, καθώς αποδυνάμωσαν το κεμαλικό κατεστημένο, ξαφνικά άρχισε η οπτική γωνία των ανθρώπινων δικαιωμάτων να υποχωρεί και να έρχεται σιγά σιγά μια λογική επιβολής του συντηρητισμού αυτού στην υπόλοιπη κοινωνία. Και αυτό είναι κομμάτι της έκρηξης η οποία έχει προκληθεί. Υπάρχει και μία σαφέστατη μετατόπιση του κέντρου βάρους εξωτερικής πολιτικής, γενικότερα της διεθνούς θέσης της χώρας σε αυτή την περίοδο του Ερντογάν, θα έλεγα μακρύτερα από την Ευρώπη και μετά από μία αμφιλεγόμενη στάση της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία, μετά τα συνεχή προσκόμματα. Φαντάζομαι το έχετε ζήσει πολύ έντονα και στο Ευρωκοινοβούλιο, στην ενταξιακή πορεία της. Κοιτάξτε, εκεί είναι και μια δική μας αρνητική εξέλιξη για μας.
η Τουρκία ως πλήρες μέλος της Ευρώπης θα έπρεπε να κάνει μια τεράστια προσαρμογή στο πώς λειτουργεί ως χώρα και να καταστεί για μας ένας πολύ πιο φιλικός γείτονας, καθώς θα άλλαζε εσωτερικά. Τώρα αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει καμία ελπίδα να συμβεί στο προβλεπτό μέλλον. Ναι. Πάμε σε μια Ευρώπη που θα δημιουργήσει τον θεσμό των associate members, των συνδεδεμένων μελών. Μπορεί να πάει και η Βρετανία σε αυτόν τον ρόλο. Εάν αυτό συμβεί, η Τουρκία δεν θα κληθεί να αλλάξει. Η σχέση της θα είναι κατά βάση οικονομική με την Ευρώπη, όπου υπάρχουν πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και για τη Γερμανία και για άλλους. Και δεν θα αλλάξει πολιτικά. Αυτό για μας είναι μια νίκη. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια μικρή νίκη της βρετανικής οπτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που την αντιλαμβάνεται χρόνια τώρα ως κοινή αγορά επί της ουσίας. Ναι. Φοβάμαι όμως ότι είναι πύριος νίκη, διότι αυτό υπονομεύει το συνολικό ευρωπαϊκό σχέδιο, το οποίο είναι ένα βαθύτατα όχι μόνο οικονομικό αλλά και πολιτικό σχέδιο, διότι στόχος του είναι να υπάρξει μια ευρύτερη περιοχή ειρήνης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας, ελευθερίας, κοινωνικών δικαιωμάτων και οικονομικής ανάπτυξης. Mm-hmm. Και τώρα οπισθοχωρούν πολλά από αυτά για να προταχθεί μόνο το οικονομικό μέρος. Αντίβαρο αυτής ακριβώς της οπτικής και της λογικής θα μπορούσε να είναι η περαιτέρω ομογενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το κομμάτι της πρότασης ενδεχομένως για έναν επικεφαλής του Eurogroup πλήρους απασχόλησης, όπως είπαν ο Ολάντ και η Μέρκελ. Νομίζω ότι είναι, αν οπτικοποιήσουμε την βαθύτερη αυτή πορεία μόνο με έναν full time επικεφαλής του Eurogroup πλήρους απασχόλησης, την υποβαθμίζουμε πάρα πολύ. Το πρόβλημα της Ευρώπης και στερούμε είναι το πολιτικό κριτήριο. Κανονικά θα έπρεπε να πάμε σε μια πολύ πιο ισχυρή ομοσπονδιακή δομή που να έχει ομοσπονδιακό προϋπολογισμό μεγαλύτερο, πολύ καλύτερη χρήση των χρημάτων, πολύ αποτελεσματικότερη. Πρέπει να σας πω ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμών ότι ασκώ μόνιμη κριτική εκεί και ως συντονιστής του κόμματος των Φιλελευθέρων εκεί, ότι σπαταλώνται τα ευρωπαϊκά χρήματα με τρόπο απαράδεκτο σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης και στη Γερμανία. Και στη Γερμανία, και το δέχονται αυτό και οι Γερμανοί συνάδελφοι να το κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, χρειάζεται πολύ καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών χρημάτων, πολύ λιγότερη ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, δηλαδή μια πολύ αποτελεσματικότερη κανονιστική δουλειά από την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά μπορεί να χρειαζόμαστε και ένα ευρωπαϊκό FBI και ένα ευρωπαϊκό IRS. Το IRS mm-hmm. είναι η Αμερικάνικη Ομοσπονδιακή Δομή για συλλογή των φόρων. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε δηλαδή να πάμε σε μια τελείως άλλη Ευρώπη που να έχει και αλληλεγγύη και αποτελεσματικότητα. Και αυτό, αν πάμε στην λογική την βρετανική, δεν θα το κερδίσουμε ποτέ. Κύριε Σκυλακάκη, επειδή αναφερθήκατε στην δουλειά σας στο Ευρωκοινοβούλιο, θα παραιτηθείτε από ευρωβουλευτής τώρα που αναλάβατε πρόεδρος του κόμματος? Όχι, γιατί τα δύο θέματα δεν έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Εγώ δεν εκπροσωπώ τη δράση στο Ευρωκοινοβούλιο. Αν θέλετε, ο λόγος που δεν εκπροσωπώ κάποιο κόμμα είναι ότι το κόμμα που με το οποίο εξελέγει να αποφάσισε να με διαγράψει οριστικά από τις τάξεις του και πάψαμε να έχουμε οποιαδήποτε σχέση. Η διαγραφή δεν είναι ούτε θεσμικά ούτε και ηθικά λόγος διακοπής μιας εντολής. Άλλωστε, η εντολή που έχεις είναι να υπηρετείς το ευρύτερο συμφέρον για μια θητεία. Μετά τις πολιτικές διαφορές που ασφαλώς υπάρχουν και δημιουργούνται από ένα εκτιμάτε δηλαδή ότι είναι ηθικά? Δεν μου αρέσει αυτή η έννοια, το να προτάσουμε τόσο πολύ την ηθική στην πολιτική, αλλά εκτιμάτε ότι είναι ηθικά ανεκτό το να έχετε εκλεγεί με τη λίστα ενός άλλου κόμματος και να είστε πρόεδρος κιόλας, όχι απλά μέλος ή στέλεχος, πρόεδρος ενός άλλου κόμματος? Εάν δεν είχα διαγραφεί, θα με απασχολούσε αυτό, αν και κοινοβουλευτικά είναι σωστό. Αλλά η διαγραφή, σας ξαναλέω, δεν αποτελεί μια μονομερή ρήξη οποιασδήποτε σχέση που έχεις με το προηγούμενο σχήμα. Και οι πολιτικές διαφορές, γιατί εδώ μιλάμε βαθύτατες πολιτικές διαφορές. Να σου πω ποια ήταν η πολιτική διαφορά για την οποία διαγράφουν, γιατί ο κόσμος τα ξεχνάει αυτά. Εγώ είπα
ότι δεν μπορεί να μηδενιστεί το έλλειμμα σε 18 μήνες χωρίς μέτρα και δεν μπορεί να κόψουμε το σκηνί που λέγεται μνημόνιο ξαφνικά, γιατί θα αυτοκτονήσουμε, θα αυτοπυροβοληθούμε. Διεγράφην γι' αυτό, διεγράφην όχι γιατί είχα άδικο, φοβάμαι ότι διεγράφει γιατί είχα δίκιο, όπως απέδειξε. Θυμήστε μας ποια εποχή. Τον Σεπτέμβριο του 10. Mm-hmm. Πολύ, πολύ παλιά, στην αρχή. Εάν, και είπα μάλιστα ότι αυτά θα τα θέσω στην κοινοβουλευτική ομάδα τότε του κόμματος που ήμουν. Εάν είχαν τεθεί αυτά, είχαν συζητηθεί και είχε αλλάξει πολιτική και δεν είχε υπάρξει αυτό το φοβερό, η φοβερή σύγχυση κάποιος να είναι αρχιτέκτονας, ας πούμε, του αντιμνημονιακού για να έρθει να εφαρμόσει το μνημόνιο, τότε η Ελλάδα θα είχε πάει πολύ καλύτερα, γιατί κομμάτι αποτέλεσμα αυτής της σύγχυσης που είχε δημιουργηθεί ήταν μια αμφιβολία όλων των αγορών και των εξωτερικών αν η Ελλάδα θέλει όχι να μείνει στο ευρώ. Αν το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης λέει όχι στη συμφωνία, τότε δημιουργείται αμφιβολία. Η αμφιβολία μας προκάλεσε 300-400.000 περισσότερους ανέργους και τουλάχιστον 6-7% μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ. Παρ' όλα αυτά έχει χυθεί μελάνη για το αρκετό, μάλιστα, για το κατά πόσο ήταν σωστό το πρώτο μνημόνιο, τουλάχιστον με τον τρόπο με τον οποίο επιδίωκε να θεραπεύσει το πρόβλημα. Κοιτάξτε, δεν είναι. Γιατί έχω την εντύπωση, αν μου επιτρέπετε, ναι, γιατί έχω την εντύπωση ότι εκείνη την περίοδο διαμορφώθηκαν δύο κεντρικά μπλοκ, ένα μπλοκ κατά του μνημονίου με μια συγκεκριμένη οπτική και ένα μπλοκ υποστηρικτών αυτής της πολιτικής που έμειναν ως επιτοπλίστων στην κεντρική ιδέα και παρέβλεψαν τα λάθη που ενδεχομένως υπήρχαν. Και έχω την εντύπωση ότι αρκετά ζητήματα τα οποία δημιούργησαν στρεβλώσεις οφείλεται και σε αυτή τη δεύτερη οπτική. Ναι, προσοχή όμως. Η κριτική η οποία υπήρχε δεν αφορούσε τα λάθη του μνημονίου. Η κριτική έλεγε ότι. Μα είναι γνωστό το τι έλεγε η κριτική. Ναι. Ήταν τα περίφημα ζάπια, για να τα θυμίσουμε. Ναι. Το ότι δεν πρέπει να πάρουμε μέτρα αποδείχθηκε από το γεγονός ότι ελήφθησαν μέτρα θηριώδη όταν ανέλαβε η σημερινή κυβέρνηση την εξουσία, ότι ήταν λάθος. Εγώ αυτό εκεί εστίασα την διαφοροποίησή μου. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν ήταν, πώς να σου το πω, προκάλεσε πολύ μεγάλη ζημιά στη χώρα. Από εκεί και πέρα, να σας πω κάτι, οι πολιτικές διαφορές επιλύονται από τον κόσμο. Εγώ είπα στο συνέδριο της δράσης ότι το δικό μου στοίχημα δεν είναι ευρωεκλογές, εξού και δεν θα είμαι υποψήφιος. Αν και, αν θέλετε, οι πιθανότητες να επανεκλεγήσει στο Ευρωψηφοδέλτιο είναι μεγαλύτερες για ένα κόμμα του κέντρου όπως είναι η Δράση από τις εθνικές εκλογές. Αλλά θα είμαι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές που θα ακολουθήσουν μετά τις ευρωεκλογές. Να ρωτήσω και κάτι. Που εκεί είναι ο πύχης και σας διαβεβαιώ, είναι πολύ ψηλά ο πύχης αυτός. Κύριε Σκυλακάκη, να ρωτήσω αν μέσα στην λογική, την κουλτούρα της δράσης από εδώ και πέρα είναι και οι πολιτικές συμμαχίες και με τον όμορο κεντροδεξιό χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα κόμμα του κέντρου. Επιδιώκουμε να δημιουργηθεί ένας νέος μεταρρυθμιστικός χώρος. Του κέντρου με την έννοια του παλαιού κέντρου. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει το παλαιό κέντρο πια. Ξέρετε, το κέντρο παλαιά, εκτός αν το εννοείται στη λογική του μεσαίου χώρου, καταλούλη ορολογία. Το εννοώ στην έννοια, είναι κοντά στην έννοια του παλαιού κέντρου. Το παλαιό κέντρο, το παλαιό κέντρο είχε και πολλά εθνικιστικά στοιχεία στην ρητορική του. Όχι, δεν θα σας έλεγα ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ας πούμε, που ήταν το ιστορικό κόμμα των φιλελευθέρων ή το παλιό κέντρο είχε τέτοια. Αλλά αυτά είναι παλιά, πολύ παλιά, δεν μας αφορούν. Θα σας έλεγα ότι η έννοια του κέντρου εδώ πέρα αφορά τη σύνθεση μεταξύ κέντρο αριστερών φιλελεύθερων, κεντροδεξιών φιλελεύθερων, οικολόγων, σοσιαλδημοκρατών σε ένα κοινό μεταρρυθμιστικό χώρο. Αυτός mm-hmm. είναι ο στόχος μας. Αυτό ξεκινούμε να κάνουμε και θα αναδείξουμε πάρα πολύ την συλλογικότητα σε αυτή την ιστορία. Η δράση έχει πάρα πολλά πολύ καλά στελέχη, κυρίως προερχόμενα συντριπτικά από τον ιδιωτικό χώρο, νέα στην πολιτική διαδικασία. Έχει και ανθρώπους που μπήκανε από τους οικολόγους, από την κεντροαριστερά. Έχει την Αντιγόνη Λιμπεράκη που εξελέγει πρώτη αντιπρόεδρος και ήταν ανθυποψήφια μου, που ήμασταν μαζί συμφοιτητές και προήρχε το από την αριστερά και εγώ από την άλλη πλευρά, ήμουν φιλελεύθερος πάντα. Mm-hmm. Είναι ένα σχηματισμός σύνθεσης και με ένα πολύ απλό μήνυμα, λιγότεροι φόροι, μικρότερο κράτος, ένα κράτος
περισσότερα κομμάτιστο, πολίτες όχι πελάτες, και τα λεφτά του κοινωνικού κράτους στους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη, που είναι πάρα πολλοί, και όχι στα οργανωμένα συμφέροντα. Λοιπόν, κρατάμε το ότι θα ολοκληρώσετε τη θητεία σας στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν θα είστε υποψήφιος στις επόμενες ευρωεκλογές, αλλά το στοίχημά σας είναι η εθνική κάλπη. Μετά τις ευρωεκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σκυλακάκη. Καλημέρα.